Νομίζω ότι το σλόγγαν της κυβέρνησης για το νομοσχέδιο είναι ειλικρινές και συμπυκνώνει το στόχο της. Απολύση ανάγκης για λίγους, η επαγγελματική εκπαίδευση να γίνει συνειδητή επιλογή για τους πολλούς. Πράγματι, η διακοπή της σχολικής εκπαίδευσης από την ηλικία των 15 ετών και η πρόορη στροφή στην κατάρτιση θα είναι λύση ανάγκης για τα παιδιά των εργατικών λαϊκών οικογενειών, αφού σε αυτή τη λύση τα οδηγούν αναγκαστικά οι ταξικοί φραγμοί που ολοένα υψώνονται μπροστά τους για να μην μορφωθούν. Αρκεί μόνο να σκεφτούμε ότι εκεί γύρω στα 15 τους, τελειώνοντας το γυμνάσιο, αυτά τα παιδιά θα περιμένει ένα λύκειο πραγματικό εξεταστικό κέντρο με τράπεζες θεμάτων και άλλους τέτοιους κόφτες και με έναν άγριο ανταγωνισμό μεταξύ τους που για να τον αντέξουν θα χρειάζονται πολύ ωρό και κυρίως πολυέξοδο φροντιστήριο. Αυτό το λύκειο εξεταστική αρένα, έργο κοινό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, μαζί το φτιάξανε. Το παρουσιάζανε μάλιστα τότε και ως αναβάθμιση όταν το νομοθετούσαν. Όσο για τη συνειδητή επιλογή που λέει το σλόγγαν, ναι, τέτοια είναι. Αλλά όχι για τις λαϊκές οικογένειες και τα παιδιά της, για την κυβέρνηση, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά για τους μεγαλοεργοδότες. Φυσικά, ασφαλώς και αποτελεί συνειδητή επιλογή, γιατί αυτοί όλοι είναι που επιδιώκουν τη δημιουργία μιας μεγάλης στρατιάς φθηνών, ευέλικτων και χωρίς δικαιώματα εργαζόμενων. Γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό έρχεται να υπηρετήσει το νομοσχέδιο με τις διατάξεις του για την επαγγελματική εκπαίδευση. Συνεπώς, το νομοσχέδιο, όπως θα δούμε και παρακάτω, όχι μόνο δεν ικανοποιεί τη σύγχρονη ανάγκη της εποχής μας για αναβαθμισμένη επαγγελματική εκπαίδευση με εξειδικευμένες γνώσεις ανάλογα με τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας και την πρόσβαση στην εργασία, αλλά αντίθετα οδηγεί σε μια φτηνή, φτηνιάρικη και εφήμερη κατάρτιση αυτήν που κάθε φορά έχουν ανάγκη και για όσο την έχουν ανάγκη η μεγαλοεργοδοσία και η επιχειρηματική όμιλη. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν, από τη σκοπιά δηλαδή των εργατικών λαϊκών οικογενειών και των αναγκών τους, αλλά και από τη σκοπιά των ίδιων των δυνατοτήτων της εποχής μας, το νομοσχέδιο δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε ότι υποβαθμίζει παραπέρα την επαγγελματική εκπαίδευση κατάρτιση. Κάτι που αποτυπώνεται και με έναν τρόπο και στον προϋπολογισμό που συζητάμε τώρα και θα ψηφιστεί σήμερα. Αυτό το κονδύλι για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι μειωμένο κατά 34%. Από 85 το βρίσκουμε στα 56 εκατομμύρια για του χρόνου. Ας τα δούμε όλα αυτά. Όλα πια με το προσωπικό καθαριότητας, όλες οι μειώσεις. Ας τα δούμε όλα αυτά στα πιο χαρακτηριστικά άρθρα του σχεδίου νόμου. Το νέο ποιοτικό στοιχείο που εισάγεται με το νομοσχέδιο στα άρθρα 9 και 15 είναι η θεσμοθέτηση αμέσως μετά το γυμνάσιο των διετών επαγγελματικών σχολών κατάρτισης, ΕΣΚ, κατηγορία στην οποία εντάσσονται και οι επαγγελματικές σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ. Αυτές θα δίνουν μετά από εξετάσεις πιστοποιητικό επίπεδο 3, δηλαδή προσόντα και πιστοποίηση με ακόμα χαμηλότερα επαγγελματικά, μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα από το επίπεδο 4 του ΕΠΑΛ. Καταρχήν εδώ να πούμε ότι για τις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, τις επαγγελματικές σχολές δηλαδή του ΟΑΕΔ, αυτό συνιστά καθαρή υποβάθμιση, μιας και ως τώρα αυτές δίνουν πιστοποιητικό επίπεδο 4, ενώ τώρα πάνε στο 3. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι μαθητές από τα 15 τους και από την πρώτη μέρα μάλιστα κάνουν πρακτική μαθητεία και παράλληλα παρακολουθούν και θεωρητικά εργαστηριακά μαθήματα. Δηλαδή,
15χρονα παιδιά εκδιώκονται από τα σχολεία και οδηγούνται άρον-άρον στην κατάρτιση και την ανήλικη εργασία. Διότι περί αυτού πρόκειται. Ανήλικη εργασία η οποία μάλιστα μπορεί και να επιδοτείται από το κράτος στα πλαίσια των ενεργητικών πολιτικών, όπως λέτε. Δηλαδή μιλάμε για φρέσκο, νεότατο, εργατικό δυναμικό τζάμπα για τις επιχειρήσεις. Αν είναι να δώσετε λεφτά στους καπιταλιστές, τα βρίσκεται αμέσως. Αν είναι για τα σχολεία και τις ανάγκες τους, δυσκολεύεστε πολύ. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο νομοσχέδιο δεν προβλέπεται τίποτα για την αμοιβή της πρακτικής και της ασφάλισης αυτών των μαθητών. Όλα παραπέμπονται σε αόριστες υπουργικές αποφάσεις. Συμπέρασμα. Οι μαθητές αποκόπτονται εντελώς ακόμα πιο νωρίς. Από τι? Από τη γενική μόρφωση και από τα μαθήματα γενικής παιδείας που είναι αναγκαία. Γλώσσα, ιστορία, φυσική, χημεία, καλλιτεχνική παιδεία. Έρχονται τώρα εδώ βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως και ο εισηγητής της, και λένε, μα καλά, όλοι στο πανεπιστήμιο θα πάνε. Και εμείς ρωτάμε, δηλαδή, για να γνωρίσουν το Ρίτσο, το Βάρναλι, τον Ελίτη, το Σεφέρι, αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά πρέπει να πάνε στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή για να μάθουν την ιστορία της Επανάστασης του 21 που θα τη γιορτάσουμε. Πρέπει να πάνε στο πανεπιστήμιο, γιατί αυτά τα μαθήματα δεν θα τα διδάσκονται αυτά τα παιδιά που θα επιλέγουν αυτήν την κατεύθυνση. Για να μην μιλήσουμε τώρα για τις βασικές, για τους βασικούς νόμους της φυσικής, της χημείας, για να μην μιλήσουμε για την ανάγκη που έχει κατά την άποψή μας κάθε άνθρωπος από την καλλιτεχνική παιδεία. Για μας, εμείς τέλος πάντων ως ΚΚΕ θεωρούμε ότι η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας όλων των ανθρώπων προϋποθέτει τη γερή αρματοσιά της γενικής παιδείας. Και αυτό το δικαίωμα το έχουν όλοι οι άνθρωποι και όχι μόνον αυτοί που θα πάνε στο πανεπιστήμιο. Αν είναι να μιλήσουμε για τις υποδομές, αφήστε καλύτερα για τις υποδομές. Αυτές οι επαγγελματικές σχολές θα στεγάζονται στα εργαστήρια, λέει, των εργαστηριακών κέντρων και των σχολείων, δηλαδή στις ήδη απαρχαιωμένες, ελλιπείς και πολλές φορές ακατάλληλες εγκαταστάσεις. Όσο για τους εκπαιδευτικούς σε αυτές τις επαγγελματικές σχολές κατάρτισης. Σκεφτείτε τι μαθητές θέλουν να βγάλουν, με τι δικαιώματα εννοώ, και τι θα είναι και αυτοί. Το νομοσχέδιο δεν προβλέπει έτσι αυτή να είναι μόνιμη εκπαιδευτική της επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά εκπαιδευτές, λέει, με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών ή ακόμα και εμπειροτέχνες, με επαγγελματική εμπειρία στο κάθε αντικείμενο. Με το νομοσχέδιο δεν γίνεται και ένα βήμα παραπέρα, αφού αυτές οι επαγγελματικές σχολές κατάρτισης μπορεί εκτός από δημόσιες να είναι και ιδιωτικές. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε, αν μια γαλακτοβιομηχανία σε μια περιοχή θέλει εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό στον κλάδο που δραστηριοποιείται, θα μπορεί να ιδρύει όποτε θέλει μια επαγγελματική σχολή κατάρτισης για να παίρνει εργάτες από τη δική της σχολή, με τα δικά της αναλυτικά προγράμματα, με τζάμπα μαθητεία και εργατικό δυναμικό, και από πάνω θα επιδοτείται και για όλα αυτά. Με την ευκαιρία να πούμε ότι τώρα εξηγείται και η θέσπιση του ανώτατου ηλικιακού ορίου των 17 ετών για τη φίτηση στα ΕΠΑΛ. Επιδιώκεται με αυτό οι ενήλικοι μαθητές και οι απόφοιτοι των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας να μην κατευθύνονται στα ΕΠΑΛ και μαζεύονται πολλοί εκεί, στο οποίο πήγαιναν οι άνθρωποι για να πάρουν έστω και με μια καθυστέρηση το απολυτήριο του λυκείου που δικαιούνται, αλλά να κατευθύνονται στις επαγγελματικές σχολές κατάρτισης για μια απλή δίχρονη κατάρτιση. Καταψηφίζουμε φυσικά όλα τα σχετικά άρθρα. Πάω τώρα στα πρώτα άρθρα, από το 1 ως το 8. Προβλέπεται η θεσμοθέτηση νέων οργάνων σε περιφερειακό, κλαδικό, κεντρικό επίπεδο που θα εισηγούνται τις ειδικότητες και τους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
θα παρεμβαίνουν στα αναλυτικά προγράμματα, θα προωθούν την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Με ποιο κριτήριο, το βασικό κριτήριο όλων αυτών των επιτροπών και των οργάνων, θα είναι η κάλυψη των εφήμερων και μεταβαλλόμενων αναγκών διαρκώς των επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο. Και εδώ η κυβέρνηση δεν πρωτοτυπεί, δεν φέρνει κάτι καινούριο δηλαδή. Απλώς διατηρεί και εξειδικεύει το μηχανισμό για τον καθορισμό των ειδικοτήτων από την αγορά εργασίας, όπως προβλέπονταν από προηγούμενα νομοθετικά πλαίσια που και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είτε άφησε ανέγκυχτα είτε και τα εμπλούτησε ορισμένες φορές. Οι αρμοδιότητες αυτών των οργάνων θα αφορούν τα επίπεδα προσόντων 3, 4 και 5 που καλύπτουν όλο το φάσμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στα όργανα αυτά θα συμμετέχουν και οι λεγόμενοι κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή τόσο εκπρόσωποι των επιχειρήσεων όσο και της εργοδοτικής ΓΕΣΕΕ αυτής, ναι αυτής, που κάνει τα συνέδριά της με την κάλυψη των ΜΑΤ. Αυτός ο σχεδιασμός δεν είναι μόνο ότι δημιουργεί αποφύτους μιας χρήσης για τους εργοδότες με δεξιότητες σε επαγγέλματα που σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα απαξιώνονται και είναι μοιραίο. Είναι και το ότι δεν διασφαλίζει στους μαθητές ούτε καν τη δυνατότητα να επιλέγουν αυτό που επιθυμούν ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία κατοικούν και δραστηριοποιούνται. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα που χρησιμοποιεί το Υπουργείο. Αν ένα παιδί, ας πούμε, έχει τύχει να γεννηθεί στις Κυκλάδες, θέλει, δεν θέλει, θα πάει στον τουρισμό. Αν ένα παιδί έχει γεννηθεί στη Δυτική Μακεδονία, θέλει, δεν θέλει, θα πάει στον κλάδο της ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών. Από τα σκουπίδια είναι όλα αυτά. Μιλάω για τις ανανεώσιμες πηγές, αφού εκεί είναι τα λεφτά για τα πράσινα αρπακτικά και όχι πια στο λιγνίτι. Με την ίδρυση τώρα των πρότυπων ΕΠΑΛ, στα άρθρα 16 έως 21, κατηγοριοποιούνται σαφώς οι σχολικές μονάδες και στην επαγγελματική εκπαίδευση και επιχειρείται να δημιουργηθεί και εκείνη η αφρόκρεμα αυτών των σχολείων για τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Αλλαγές προβλέπονται και στα ΙΕΚ, από τα άρθρα 22 έως 34. Μάλιστα, στο νομοσχέδιο προβλέπεται η εισαγωγή με κατατακτήριες των αποφύτων των ΙΕΚ, τη στιγμή που σήμερα το 50% από αυτά είναι ιδιωτικά. Ταυτόχρονα, προβλέπεται το κλείσιμο των μικρών δημοσίων ΙΕΚ, διότι θα μείνουν στη μεν Αθήνα και Θεσσαλονίκη όσα έχουν πάνω από 250 σπουδαστές, στις υπόλοιπες πόλεις πάνω από 100. Έτσι, είναι φανερό ότι ανοίγονται κι άλλοι δρόμοι για την αύξηση της πελατείας των ιδιωτικών ΙΕΚ. Φυσικά, η επαγγελματική εκπαίδευση και η κατάρτιση ήταν πάντα στο στόχαστρο των ιδιωτών. Είναι χρυσή μπίζνα, καλή μπίζνα με τεράστια κέρδη. Αντί λοιπόν να ικανοποιήσουν τα δίκαια αιτήματα των σπουδαστών, των ΙΕΚ, και να καταργήσουν την εγκύκλιο που προβλέπει το έσχος της απλήρωτης και ανασφάλιστης πρακτικής εργασίας των σπουδαστών, αντί να καταργηθούν τα δίδακτρα, αντί όλοι οι άνεργοι σπουδαστές να πάρουν το επίδομα ανεργίας, αντί να πάρουν όλοι πάσο για να μπορούν να μετακινούνται, αντί να φροντίζεται να έχει η πρακτική τους άσκηση, ασφαλιστική κάλυψη, περίθαλψη, αντί να χρηματοδοτήσετε αυτές τις δομές, τις δημόσιες με εξοπλισμό και εργαστήρια, οδηγείτε τους σπουδαστές, τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη και να πέσουν στα νύχια κυριολεκτικά των σχολαρχών με κίνητρο, με τυράκι, τις κατατακτήριες στο πανεπιστήμιο. Πάω στο άρθρο 102. Διαφωνούμε φυσικά. Είναι αφορά τους τίτλους των σπουδών των εσπερινών λυκείων. Διαφωνούμε φυσικά αφού αποκλείει αυτό το άρθρο από την πρόσβαση στα πανεπιστήμια τους αποφύτους των παλαιότερων ετών. Στο άρθρο 110 και εδώ είμαστε αντίθετοι, γιατί καταργείται ο αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων στη Σιβητανίδιο σχολή και δεν καταλαβαίνουμε γιατί. Στο άρθρο 111 τώρα. Λέει εδώ το συγκεκριμένο άρθρο ότι το μάθημα της κολύμβησης στα παιδιά του δημοτικού θα μπορούν να το διδάξουν όχι μονάχα αυτοί που έχουν την ειδικότητα της κολύμβησης, αλλά και όσοι έχουν διδαχθεί κολύμβηση. Με συγχωρείτε, το πράγμα γίνεται και λίγο επικίνδυνο. Εδώ μιλάμε για την ασφάλεια των παιδιών. Μας έχουν στείλει μια επιστολή
οι διδάσκοντες καθηγητές φυσικής αγωγής με ειδικότητα κολύμβηση, που λένε ότι αυτό το στυλιτεύουν και θεωρούν ότι θα πρέπει, και δίκιο έχουν οι άνθρωποι, ότι αυτοί οι οποίοι θα διδάσκουν τα παιδιά το μάθημα της κολύμβησης θα πρέπει να έχουν την ειδικότητα της κολύμβησης για προφανείς λόγους ασφαλείας των παιδιών. Στο άρθρο 114, άλλος ένας τρόπος πρόσληψης αναπληρωτών. Δεν φτάνει που με τον νόμο Γαβρόγλου τρέχουν όλη μέρα αυτοί οι εκπαιδευτικοί να μαζέψουν πιστοποιητικά μπας και προσληφθούν. Δεν φτάνει που με πρόσχημα την πανδημία φέρατε και ακόμα μια μορφή ελαστικής εργασιακής σχέσης αυτή του τρίμηνου αναπληρωτή. Έρχεται τώρα και η τοπική πρόσκληση πρόσληψης ορομισθείων. Αφού σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λέει, κατά τις οποίες αντικειμενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την πρόσληψη προσωρινού αναπληρωτή, θα μπορεί να γίνεται πρόσληψη αναπληρωτή από τον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης, ο οποίος και θα καταρτίζει και πίνακε σε τοπικό επίπεδο. Είναι ένα καραμπινάτο βήμα στη λογική της αποκέντρωσης. Πάνε περίπατο δηλαδή οι κεντρικοί πίνακες του Υπουργείου, αφού το ποιος θα δουλεύει δεν θα σχετίζεται πια με την κατάταξή τους στους τελευταίους πίνακες, αλλά θα εξαρτάται τόσο από τις εξαιρετικές περιπτώσεις που θα συντρέχουν σε τοπικό επίπεδο, όσο και από το διευθυντή εκπαίδευσης, αφού αυτός και θα προσκαλεί και θα προσλαμβάνει κατά το δοκούν. Ρουσφέτια, πελατειακές σχέσεις, εκεί οδηγούμαστε. Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει και ασχετική αρνητική πείρα, γιατί αυτό γινότανε με το διευθυντή του σχολείου που καθόριζε τα πάντα στην πρόσθετη διδακτική στήριξη και ενισχυτική διδασκαλία, και αυτό άλλαξε και καλώς άλλαξε. Ερχόμαστε τώρα στο άρθρο 114 για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας. Καταρχήν, η υπογραφή αυτής της συμφωνίας εκθέτει ανεπανόρθωτα το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον εκπρόσωπο χτες της Νέας Δημοκρατίας, σήμερα ο τέος υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Αμανατίδης, προσπάθησε να θολώσει τα νερά και αναφέρθηκε στο ΚΚΕ ότι τι λέει και το ΚΚΕ, παρόν ψήφισε. Για να δούμε λοιπόν πώς έχουν τα γεγονότα και τα ντοκουμέντα. Στη συνεδρίαση λοιπόν της 6 Σεπτεμβρίου του 2018, τα πρακτικά της οποίας κρατώ στα χέρια μου και διαβάζω, λέει ότι εκείνη την ημέρα ήρθε για κύρωση η σύμβαση μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργείου, τέλος πάντων, της Γερμανίας και του Υπουργείου Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία στον τομέα της νεολαίας και για την προετοιμασία για την ίδρυση ενός ελληνογερμανικού ιδρύματος νεολαίας. Προφανώς και δεν ήρθε η σύμβαση για το ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας. Σε αυτήν λοιπόν τη συμφωνία το ΚΚΕ εξέφρασε τις ενστάσεις του, τις αντιρρήσεις του, τις επιφυλάξεις του, τους προβληματισμούς του με το βουλευτή του τότε, το Σταύρο τον Τάσο, και κατέληξε λέγοντας ότι έχουμε πει κι άλλες φορές ότι με καμιά δεκαριά υποτροφίες φοιτητών και άλλες κινήσεις δεν μπορεί να ξεμπερδέψει η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση από τις πολεμικές αποζημιώσεις της Γερμανίας προς τον ελληνικό λαό. Το πράγμα όμως είχε και συνέχεια, διότι τον Απρίλη του 2019 η Βουλή παίρνει μια ομόφωνη απόφαση για τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων και στις 4 Ιουνίου έχουμε τη ρηματική διακοίνωση της ελληνικής προς τη γερμανική κυβέρνηση. Την ίδια μέρα απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας και λέει: αυτό που μας είναι σημαντικό είναι να τονίσουμε την παράμετρο ότι το θέμα των αποζημιώσεων έχει πολιτικά και νομικά κλίση. Μετά από αυτό καταλαβαίνετε ότι δικαιολογήθηκαν και επιβεβαιώθηκαν και οι φόβοι και οι ενστάσεις και οι προβληματισμοί μας. Γι' αυτό και τώρα όχι απλώς καταψηφίζουμε το σχετικό άρθρο, αλλά ζητάμε και την απόσυρσή του. Εν κατακλείδη για το ζήτημα αυτό, η ιστορική μνήμη, κυρία Υπουργέ, συμπεριλαμβάνει και τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Αυτό το χρωστάμε πριν απ' όλα στη μνήμη των θυμάτων, των χιλιάδων θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας. Ακούστε λοιπόν τι σας ζητά το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας
για την Ελλάδα, ακούστε τι σας ζητά και το Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της πατρίδας μας και αποσύρετε το σχετικό άρθρο. Πάμε στο άρθρο 116, γιατί το νομοσχέδιο είναι περιβόλη, κυριολεκτικά. Πρόκειται για μια προκλητικότατη ρύθμιση που επιχορηγεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας το Ίδρυμα Fulbright. Θα μου πείτε, για να μην αδικούμε εδώ την κυβέρνηση, η κυβέρνηση νομοθετεί μια πάγια πρακτική όλων των κυβερνήσεων, γιατί θεωρώ ότι και οι προηγούμενες κυβερνήσεις επιχορηγούσαν αυτό το αμερικάνικο ίδρυμα. Το Ίδρυμα Fulbright, λοιπόν, δραστηριοποιείται στις εκπαιδευτικές ανταλλαγές με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το πρόγραμμα αυτό Fulbright το διαχειρίζεται η Υπηρεσία Εκπαιδευτικών και Πολιτισμικών Υποθέσεων ECA του Υπουργείου Εξωτερικών της. Τον ΗΠΑ, του State Department, με την καθοδήγηση του 12μελού Συμβουλίου που διορίζεται από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ αντίστοιχα στην Ελλάδα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου εγκρίνονται από τον επίτιμο Πρόεδρό του, ο οποίος ποιος είναι? Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Χρηματοδοτείται δηλαδή ένας φορέας με λεφτά του ελληνικού λαού, με μαύρο, πολύ μαύρο παρελθόν, ο οποίος προωθεί ανοιχτά όλες τις πολιτικές επιδιώξεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας. Και χρηματοδοτείται την ώρα που ψαλιδίζονται τα κονδύλια για την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Κλείνω με τη ρύθμιση για τα υπηρεσιακά συμβούλια. Στην πρώτη συνεδρίαση είπε η κυρία Υπουργός για τις εκλογές των υπηρεσιακών συμβουλίων των εκπαιδευτικών. Οι εκλογές έγιναν, το σώμα εκφράστηκε, δεν καταλαβαίνω την κριτική που μου κάνετε. Και επειδή δεν καταλαβαίνει, λοιπόν, η κυβέρνηση προχωρά στην παραβίαση ακόμα και αυτού του νόμου 1264, που από όσο γνωρίζω ισχύει ακόμα, νόμος που ορίζει για το πώς γίνονται οι αντικαταστάσεις των συνδικαλιστικών οργάνων και διορίζει η ίδια η κυβέρνηση τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια. Όμως εδώ έχουμε ένα ερώτημα, κυρία Υπουργέ. Αλήθεια, όταν είναι να αποφασίσει απεργία ένα εργατικό σωματείο με τους νόμους που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς, τρέχατε με χαρά τότε να τον ψηφίσετε αυτό το νόμο της κυρίας Αχτσιόγλου, με τον νόμο που λέει ότι θα πρέπει για να γίνει μια απεργία, για να είναι μια απεργία νόμιμη, ότι θα πρέπει να ψηφίσει το 50-1 των ταμιακά παρακαλώ εντάξει μελών του, γιατί την ίδια ώρα για την εκλογή υπηρεσιακών συμβουλίων με ηλεκτρονική ψηφοφορία νομιμοποιούνται τα αποτελέσματα με τη συμμετοχή του 5, 6 ή του 7 στην καλύτερη περίπτωση της 100. Η απάντηση βεβαίως είναι απλή. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θέλετε να παγιώσετε, θέλετε να νομιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, που είναι μια επιλογή αφυδάτωσης του συνδικαλιστικού κινήματος, και στην πρώτη φυσικά περίπτωση για την απεργία, για να βάλετε εμπόδια σε αυτήν. Είναι η ίδια απλή ταξική λογική. Καταψηφίζουμε φυσικά επί της αρχής το νομοσχέδιο, καταψηφίζουμε τα περισσότερα άρθρα και σε όλα όσα αναφέρθηκα και θα τοποθετηθούμε πιο αναλυτικά την ώρα της ψηφοφορίας και στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ.